Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Με κομμένη την ανάσα, ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ταϊλάνδη, εκεί όπου στέφθηκε με επιτυχία και η δεύτερη φάση της τιτάνιας επιχείρησης των διασωστών για τον απεγκλωβισμό των παιδιών και του προπονητή που βρίσκονταν στο πλημμυρισμένο σπήλαιο. Σήμερα έβγαλαν 4 ακόμη παιδιά, 8 συνολικά μαζί με την χθεσινή ημέρα, και πλέον η τρίτη επιχείρηση για τα υπόλοιπα 5 άτομα ετοιμάζεται για να ξεκινήσει αύριο με το πρώτο φως της ημέρας. Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη διαδικασία συγκλονίζουν. Με διασώστη να αποκαλύπτει ότι τα παιδιά ναρκώνονται για να μην πάθουν κρίση πανικού μέσα στο ασφυκτικά στενά περάσματα. Ακόμη 4 από τα παγιδευμένα παιδιά απεγκλωβίστηκαν κατά τη δεύτερη φάση της επιχείρησης που παρακολουθεί ολόκληρος ο πλανήτης με κομμένη την ανάσα στην Ταϊλάνδη. We've now seen 3 boys come out. From depths of about 2.5 miles, around 4 kilometers, brought out today. Τα 8 πλέον παιδιά που έχουν βγει σώα από το σπήλαιο υποδέχονται με χειροκροτήματα και δάκρυα χαράς, ενώ οι γονείς τους που αγωνιούσαν ανακουφίζονται. C'est moi, c'est ta grand-mère qui t'aime le plus au monde. Merci à tous les pays, à tous ceux qui ont aidé les enfants à sortir. C'est un miracle. Η δεύτερη φάση της επιχείρησης, και ενώ κατά την πρώτη απεγκλωβίστηκαν τα 4 πρώτα παιδιά την Κυριακή, ξεκίνησε με καθυστέρηση, ωστόσο προχώρησε με πιο γρήγορους ρυθμούς λόγω και της εξοικείωσης των έμπειρων σπηλαιοδητών με τη διαδικασία, ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα και υπάρχει βιασύνη εξαιτίας της κακοκαιρίας που έρχεται. Όλες αυτές τις ημέρες ο 25χρονος προπονητής των παιδιών του στάθηκε σαν πατέρας, δίνοντάς τους κουράγιο αλλά και μέρος του φαγητού και νερού του για να ανταπεξέλθουν, ενώ τα στήριζε και με διαλογισμό. Μετά την έξοδό τους, γιατροί βρίσκονται άμεσα δίπλα στα παιδιά για τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία μεταφέρονται σε νοσοκομείο. Εκεί ακόμη και οι γονείς τους μένουν σε απόσταση μέτρων υπό τον κίνδυνο μολύνσεων. Τα παιδιά ήταν ναρκωμένα, δηλώνει ένας Δανός διασώστης που συμμετέχει στον απεγκλωβισμό τους προκειμένου να μην πάθουν κρίση πανικού στα δύσκολα στενά περάσματα. Η τρίτη φάση της επιχείρησης για τα τελευταία 4 παιδιά και τον προπονητή ετοιμάζεται προκειμένου να ξεκινήσει με το πρώτο φως της ημέρας. Ένα από τα αγόρια που ήδη βγήκε ζητούσε το αγαπημένο του φαγητό σύμφωνα με τις αρχές. Η παγιδευμένη ποδοσφαιρική ομάδα έχει συγκεντρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον με γνωστούς εκατομμυριούχους να παρέχουν χρήματα αλλά και ιδέες για να γίνει ευκολότερο το έργο των σωστικών συνεργείων. Αλλάζουμε θέμα. Μέλη της κυβέρνησης εξακολουθούν να καλλιεργούν προσδοκίες για τη μη εφαρμογή των περικοπών στις συντάξεις, με την αντιπολίτευση να ζητά την ψήφιση τροπολογίας που θα το εξασφαλίζει. Τα μηνύματα από Ευρωπαίους αξιωματούχους κινούνται σε εντελώς διαφορετικές γραμμές μεταξύ τους, ενώ πιο καθαρή εικόνα για το ζήτημα ίσως υπάρξει μετά το Eurogroup της επόμενης Πέμπτης. Μια κρύο και μια ζέστη είναι οι τοποθετήσεις των τελευταίων 24 ώρων γύρω από το θέμα της περικοπής των συντάξεων, αφού μετά την Κομισιόν, σε αντίθετη εντελώς γραμμή, το Euro Working Group θεωρεί πισωγύρισμα τυχόν ακύρωση του ψηφισμένου μέτρου. Η Εφη Αξιόγλου, μιλώντας στον Sky, τόνισε ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού μέχρι το Σεπτέμβριο θα δείξει το τι τελικώς θα γίνει. Θα να δούμε την πορεία μετά τον Αύγουστο και τα δημοσιονομικά δεδομένα που θα διαμορφωθούν προκειμένου να κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις. Αφού ανοίγει λοιπόν το παράθυρο αυτό στην Ευρώπη, της επαναδιαπραγμάτευσης του στόχου, εμείς το κάνουμε πράξη. Το βάζουμε στο τραπέζι και ζητάμε να μην κοπούν οι συντάξεις που δεν ήταν αναγκαίο να κοπούν το 2014. Το Eurogroup του Ιουνίου στις αποφάσεις του μιλά για δέσμευση σε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους και όχι μεταρρυθμίσεις, και εκεί εδράζεται η αισιοδοξία από το Μαξίμου. Η ασάφεια αυτή, ωστόσο, αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αποσαφινιστεί στο επόμενο Eurogroup την Πέμπτη. Αισιοδοξία στην κυβέρνηση για το θέμα των συντάξεων και από τον δευτερεύοντα πλέον ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τότε με επιμονή του το οποίο πια δεν είναι στο πρόγραμμα του ελληνικού, μπήκαν επιπλέον πρόσθετοι όροι. Να γυρνάμε τώρα και να λέμε ότι σε 3 μήνες από τώρα θα πάμε και θα διαπραγματευτούμε ξανά σε κάτι το οποίο έχουμε ψηφίσει και έχουμε νομοθετήσει, νομίζω ότι είναι πολιτικά έολο. Το σενάριο πάντως μονομερούς ακύρωσης του μέτρου αντιμετωπίζεται τελείως διαφορετικά μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αν οι εταίροι πούνε, δεν συμφωνούμε. Τα άλλα κόμματα που μας φέρνουν τώρα νομοσχέδια να ψηφίσουμε στη Βουλή θα δεχθούν να ενισχύσουν
μια μονομερή πολιτική ενέργεια της κυβέρνησης. Ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε δεν είναι τρόπος ευνηδιασμών ή μονομερών ενεργειών. Όπως επισημαίνουν νομικοί κύκλοι αλλά και εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, σε περίπτωση ακύρωσης του μέτρου θα δημιουργηθεί και ζήτημα επιστροφής χρημάτων στους νέους συνταξιούχους μετά τον Μάιο του 2016, που ήδη έχουν υποστεί τις μειώσεις με τον νόμο Κατρούγκαλου. Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky τον Χρήστο Κόνστα και τον Νίκο Χιδήρογλου. Χρήστο, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την τροπολογία με την οποία ζητά τη μη περικοπή των συντάξεων, κάτι το οποίο είχε αναφέρει και στην κόντρα κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή στην ομιλία του, στην κόντρα κορυφής για την οικονομία, στην προημερησία διατάξεως συζήτηση. Το ζήτημα είναι ότι τα κυβερνητικά στελέχη εξακολουθούν να έχουν αντιφατική ρητορική και πρακτική. Δηλαδή, από τη μία κλείνουν το μάτι στην κοινωνία ότι αφήστε το και θα το τακτοποιήσουμε σε εύθετο χρόνο. Από την άλλη, προφανώς επειδή δεν θέλουν να διαταράξουν τις ισορροπίες, ισχυρίζονται ότι θα μείνουν προσιλωμένοι στο πρόγραμμα και στη μεταρρυθμιστική πολιτική που αυτό επιτάσσει. Και τι θα γίνει τελικά, το έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά? Έχει γίνει κρυφή συμφωνία με τους δανειστές? Όχι καλέ, όχι καλέ. Αυτό που θα γίνει και είναι πια φανερό είναι ότι θα ανακοινωθεί επισήμως και με τυμπανοκρουσίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι η κυβέρνηση δεν θα περικόψει τις συντάξεις, αλλά δεν θα προλάβει να υλοποιηθεί αυτή η υπόσχεση γιατί στο μεταξύ θα μεσολαβήσουν οι εκλογές. Άρα, εσύ είσαι οπαδός, είσαι τη σχολή σκέψης που λέει ότι το φθινόπωρο οδεύουμε προς εκλογές. Είναι σχεδόν σίγουρο πια, τα δείχνουν όλα, όλα είναι δεδομένα και το δείχνει αυτό. Είναι πολύ απλό πια. Ένα δεν λεπτό. Υπάρχει να πω κάτι. Η Ελλάδα δεσμεύτηκε. Ένα λεπτό. Ναι. Αυτό θα είναι μια μονομερής ενέργεια, ναι, για να ενισχύσει το αντιστασιακό αφήγημα έναντι της ισοπεδωτικής πολιτικής των δανειστών που την ψήφισαν. Ουσιαστικά δηλαδή θα σπρώξουν το τεγνακεδάκι λίγο παρακάτω και θα κάνουν λες εσύ τις εκλογές και μετά θα πέσει καυτή πατάτα στην επόμενη κυβέρνηση όποια και αν είναι αυτή. Μα αυτό ακριβώς. Το ερώτημά μου είναι ότι ένα δεύτερο ερώτημα, επειδή παρακολουθούμε και καταγράφουμε την επικαιρότητα. Σε αυτό το πολιτικό κόλπο μέσα είναι και ο κύριος Μοσκοβησή. Έχει άλλους στόχους ο κύριος Μοσκοβησή. Ο κύριος Μοσκοβησή έχει δύο διπλούς στόχους. Δύο στόχους. Ένας είναι ο προσωπικός του στόχος. Μένει χωρίς δουλειά ο άνθρωπος. Το Μάιο του 2019 θα μείνει χωρίς δουλειά. Και δεν θέλει να την πάθει όπως την πάτησε ο άλλος συναδελφός, το Γερούντ Άισεμπλουμ, ο οποίος τον βάλανε σε ένα γραφείο σύμβουλο μόνο και μόνο για να του δίνουν ένα μισθό και να μην εκπροσωπεί το 2,5% το κόμμα του στη Γαλλία. Ο κ. Μοσκοβησή ψάχνει λοιπόν να βρει ένα ρόλο για τον εαυτό του. Καλά, και η ομάδα των ευρωσοσιαλιστών δεν περνάει και λαμπρές στιγμές. Έτσι, μια περιορισμένη και αφυδατωμένη ομάδα είναι. Επίσης, η οποία κάνει πολύ περισσότερο θόρυβο από όσο παράγει ουσία πολιτικής. Επίσης, υπάρχουν και οι πραγματικές business που γίνονται εδώ τώρα στην πλάτη της Ελλάδας. Θα παρατηρήσουν οι τηλεθεατές μας ότι σε πολλά κομμάτια της δημόσιας ζωής η Ελλάδα χρειάζεται τεχνική βοήθεια. Mm-hmm. Έχονται διάφοροι ξένοι επαείοντες και εμπειρογνώμονες και μας προσφέρουν τεχνογνωσία. Κατά μία τραγική... Με το αζημίωτο. Βεβαίως. Πάρα πολύ μεγάλες αμοιβές, οι οποίες έχω να σου πω από ρεπορτάζ ότι είναι πενταπλάσιες οι αμοιβές που δίνει η Ελλάδα σε τεχνική βοήθεια τώρα από ό,τι έδινε το 2012 ή το 2015. Πενταπλάσιες. Είτε είναι στον ΟΣΑ, είτε είναι σε τεχνική βοήθεια, είτε είναι στην Task Force και τα υπόλοιπα. Το δεύτερο είναι με μια σύμπτωση που συμβαίνει ότι συνήθως αυτή η τεχνική βοήθεια είναι γαλλικής καταγωγής. Είτε επειδή οι τομείς που ξέρουν καλύτερα, η δημόσια διοίκηση, φορολογία κτλ. Να υπενθυμίσω και την τράπεζα Rothschild, η οποία είναι σχεδόν εγκαρεστημένη στο μια μεγάλο χαρά Μαξίμι. Το έκανε το κοντράτο με την κυβέρνηση και θυμόμαστε και εκείνο το ταξίδι που ποτέ δεν είχε κοινοποιηθεί, απλώς αποκαλύφθηκε από δημοσιογραφική έρευνα με το Λία Τζέτ του Πρωθυπουργού. Ναι, ακριβώς, όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Αυτά είναι τώρα να λέμε για να συζητάμε. Το θέμα είναι τι υπέγραψε. Υπέγραψε ο άνθρωπος ότι οι συντάξεις ως η χρηματοδότηση των συντάξεων από τον προϋπολογισμό ήταν 17%
το 2016 και θα πέσει στο 11,5% το 2020. Είναι συντριπτική, δηλαδή, περικοπή. Το είπε ο άνθρωπος, το υπέγραψε. Αυτό λέει το σχέδιο που ψήφισε. Έχει ψηφίσει τις περικοπές των συντάξεων δύο φορές. Δεν ξέρω τι θα κάνει η αντιπολίτευση. Ειλικρινά θα λέω δεν ξέρω τι θα κάνει η αντιπολίτευση. Ξέρω όμως τι υπέγραψε αυτή η κυβέρνηση. Και ξέρω και πώς σκέφτονται. Πουλάνε παραμύθια και μετά τα παραμύθια γίνονται αυταπάτες. Το έχουμε ξαναδεί το έργο πολλές φορές. Μας έχουν υποσχεθεί 1000 πράγματα. Μας έχει υποσχεθεί 751 ευρώ βασικό μισθό. Μας έχουν υποσχεθεί 10% σύνταξη. Μας έχουν υποσχεθεί... Μα τώρα μας λένε ότι θα έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχουμε επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Ναι. Έτσι. Έχουμε δηλαδή μια ομαλοποίηση του σκέλους της εργασιακής παραμύθια, κουραφέξαλα. Με ένα 50% θα σωθεί ο εργαζόμενος που παίρνει τον κατώτατο μισθό. Ένα 50% το οποίο θα το πάρει του χρόνου. Και αυτό θεωρείται φυλακατική πολιτική. Είναι παραμύθια. Είναι, πώς θα το πω, λένε διάφορα πράγματα τα οποία ακούγονται ωραία, έχουν ωραία συνθηματολογία. Να δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Και μάλιστα, άμα διαβάσει κανένα τα κείμενα έτσι όπως τα γράφει η κυρία Χτσόγλου, που τα γράφει και λίγο περίτεχνα, οι προϋποθέσεις εφαρμογής όλων αυτών που ανέφερες και της επέκτασης των συμβάσεων κτλ. Λίγο να διαβάσει τα κείμενα, δεν ανησυχεί κανένας από τους εργοδότες, να το πω διαφορετικά. Λες ότι είναι σικέτο παιχνίδι. Λέω ότι είναι πολύ βρώμικα παιγμένο αυτό το παιχνίδι, γιατί όλες αυτές οι διατυπώσεις, οι φιλεργατικές που ανακοινώνει κατά καιρούς η κυβέρνηση, έχουν τόσους όρους και προϋποθέσεις μέσα στο κείμενο που στην πράξη δεν εφαρμόζονται ποτέ. Τώρα, Νίκο Χιδήρογλου, η αντιπολίτευση στον αντίποδα έχει σηκώσει τα λάβαρα της αντίστασης για πρώτη φορά στα μνημονιακά χρόνια, γιατί προφανώς αν είχαν κάνει κάτι είχε γίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των διαπραγματεύσεων. Όπου ουσιαστικά διαμηνύουν σε όλους τους τόνους ότι δεν θα είναι τα καλά και υπάκουα παιδιά της Ευρώπης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ένα μπροστοβαρές πρόγραμμα που θα εφαρμόσει ελληνικής έμπνευσης και δεν δίστασε την προηγούμενη εβδομάδα να καταχαιρίσει πολιτικά τον κύριο Μεσχοβησή και να τα ψάλει και στους πρέσβεις από ό,τι μαθαίνουμε, αλλά και στους εταίρους του Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η στάση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία είναι απολύτως σκληρή σε σχέση, διαβαθμισμένα σκληρή, όχι απολύτως σκληρή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, προκάλεσε και αν θες ένα μπλοκάρισμα στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όταν δεν βγήκε ψήφισμα για το Σκοπιανό, το οποίο υπερηφάνως διατυμπάνιζαν ως μείζωνα λύση σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι, και δεν έβγαλαν ψήφισμα σεβόμενοι την κάθετη αντίδραση ενός εταίρου τους, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό κάτι σηματοδοτεί για αλλαγή στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για άλλες προθέσεις ως προς την υλοποίηση όλων αυτών τα οποία έχει συμφωνήσει και έχει υπογράψει η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει εκνευρισμός στη Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί χριστιανοδημοκράτες διαχειρίστηκαν το ελληνικό πρόβλημα διαχρονικά. Γιατί θεωρούν ότι θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι οι Γερμανοί χριστιανοδημοκράτες και κυρίως το περιβάλλον της κυρίας Μέρκελ κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα και μάλιστα με αθέμητα μέσα, χρησιμοποιώντας πολλές φορές για αυτό το σκοπό και την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία. Όμως, να γυρίσω στο πρώτο που είπες, υπάρχει εκνευρισμός στη Νέα Δημοκρατία γιατί εδώ βλέπει την προσπάθεια της κυβέρνησης να μεταβιβάσει το πολιτικό κόστος νομοθετημένων ήδη από την ίδια της κυβέρνηση πραγμάτων, όπως είναι η περικοπή των συντάξεων σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, και να κάνει παιχνίδι η κυβέρνηση χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο για τις εκλογές με μόνο σκοπό να αποφύγει, το ξαναλέω, τη μεταβίβαση του πολιτικού κόστου, προσπαθώντας να αποφύγει το πολιτικό κόστος, δηλαδή να το μεταβιβάσει στον αντίπαλο. Και πάνω σε αυτό ακριβώς θα χτιστεί και το αφήγημα της κυβέρνησης με τις εκλογές. Συμφωνώ εν μέρη με τον Κρίστο τον Κόνστα, δηλαδή η κυβέρνηση θα κάνει μια μεγάλη φιέστα, θα προσπαθήσει να κάνει μια μεγάλη φιέστα τον Αύγουστο για την δήθεν, λένε στη Νέα Δημοκρατία, καθαρή έξοδο από το μνημόνιο. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι στο κομιουνικέ που έστειλε, στην ενημέρωση που έστειλε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητος για τον Eurogroup της 12 Ιουλίου, χρησιμοποιεί ως τίτλο του κομουνικέ, του δελτίου, Supplementary Memorandum of Understanding, το οποίο σημαίνει πρόσθετο μνημόνιο κατανόησης. Το σημειώνω αυτό για να ξέρει ο κόσμος με τι έχει να κάνει. Δηλαδή, το ξαναλέω, πρόσθετο μνημόνιο κατανόησης. 12 εβδόμου.
Ακριβώς. Συζητείτε και αποφασίζετε. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, είναι μνημόνιο, ασχέτως με τι το περιτυλίγουν. Μπορεί το χαρτί να είναι κόκκινο, να έχει ροζ φιόγκο, να είναι όμορφο, αλλά είναι μνημόνιο. Και ξαναέρχομαι σε αυτό που λέμε. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία έχει κάθε λόγο να είναι εκνευρισμένη για τον απλούστατο λόγο ότι έχει το γερμανικό πρόβλημα. Ξαφνικά βλέπει τους Γερμανούς Χριστιανοδημοκράτες απέναντί της, πήγε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Λίνα Κλήτου και ζήτησε στοιχειώδη αλληλεγγύη από τα κόμματα της ίδιας ιδεολογικής οικογένειας, γιατί θεωρεί ότι αυτό που συμβαίνει είναι εξωφρενικό. Επίσης, υπάρχει και ένα θέμα με την γραφειοκρατία. Ο κ. Μοσκοβισή, να πούμε εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στα νιάτα ήταν τροτσκιστής, προέρχεται από την άκρα αριστερά, κοιτάει όπως πολύ σωστά είπε ο Χρήστος στο πολιτικό του μέλλον. Ιανουάριο του 20 γίνονται οι αλλαγές των επιτρόπων. Ο κ. Μοσκοβισή ήδη είναι αντιμέτωπος με την άρνηση του κ. Μακρόν να τον στηρίξει από εδώ και πέρα. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι και πολύ λεπτές ισορροπίες. Είναι σαφέστατο ότι έπαιξε ένα πολιτικό παιχνίδι πάντως υπέρ του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Εντάξει, θέλει να γίνει Γιουνκέρ στη θέση του Γιουνκέρ. Ακριβώς. Αλλά... Ναι, είναι αυτό που είπε ο Χρήστος. Θέλει ουσιαστικά να είναι ο νέος επικεφαλής της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι αυτό κατεδείχθη. Αλλά, αυτό δεν, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι τι έχει συμφωνηθεί και τι δεν έχει συμφωνηθεί. Όχι υπό την έννοια το τι έχει συμφωνηθεί ως προς το μνημόνιο, το ξέρουμε. Τα έχουν υπογράψει όλα. Είναι μαύρες οι επόμενες μέρες και τα επόμενα χρόνια με αυτά που έχουν υπογράψει. Αυτό όμως που θέλουμε να ξέρουμε είναι αν έχει συμφωνηθεί κάτι για μετάθεση προς τα πίσω, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον προς την κυβερνητική πλειοψηφία, ώστε να βελτιώσει τα ποσοστά της σε μια επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση και κυρίως με τι αντάλλαγμα έγιναν αυτές οι συμφωνίες. Διότι εάν μπούμε στη λογική να σκεφτούμε τι έχει γίνει, είτε με όλα όσα υπέγραψαν και έχουν υποθηκεύσει, γιατί καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει υποθηκεύσει το σύνολο της κρατικής περιουσίας για 99 χρόνια. Αν σκεφτούμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, αν αναλογιστούμε τι προαναγγέλει η κυβέρνηση για συμφωνία με την Αλβανία και την τελική στήριξη του Αλέξη Τσίπρα στην Αγγέλα Μέρκελ, αρχίζουμε και βλέπουμε ότι έχουν μπει σε μια ζυγαριά όλα αυτά και είναι παροχή και αντιπαροχή. Από εδώ και πέρα, η κυβέρνηση δεν θα διαπραγματεύεται με πολιτικούς και γραφειοκράτες. Από εδώ και πέρα, η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται με τις αγορές. Οι αγορές δεν καταλαβαίνουν από κοινωνική πολιτική και κοινωνικές ευαισθησίες. Υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα και συγκεκριμένα Χρήστο, όμως σου λένε έχουμε μαξιλαράκι ασφαλείας. Αυτό το μαξιλαράκι λοιπόν είναι κλασική περίπτωση του ανθρώπου που πάει σε μια λέσχη να παίξει χαρτιά και βάζει όλο το λεφτά πάνω στο τραπέζι. Όταν το τραπέζι ξέρει πόσα λεφτά έχει να παίξεις, θα τα χάσεις αμέσως. Τα ξέρουν όλοι. Γιατί είσαι πολύ εύκολος στόχος. Αυτό το μαξιλάρι ασφαλείας, το οποίο μπορεί να είναι αρκετό για κάποιο χρονικό διάστημα, υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος εύκολος τρόπος να σου τα πάρουν πάρα πολύ γρήγορα. Να σου δείξω ένα παράδειγμα. Σήμερα στο χρηματιστήριο είχαμε ιστορικό ρεκόρ χαμηλού τζίρου. Άπνοια, 15 εκατομμύρια ευρώ τζίρο στο ελληνικό χρηματιστήριο. Δεν υπήρχε κανένας. Αυτό δεν είναι ένδειξη όμως ομαλοποίησης ή κανονικότητας της οικονομίας, έτσι. Όχι βέβαια, αντιθέτως. Δείχνει μια αποχή, η οποία δεν είναι μόνο σημερινή, κρατάει τώρα πολλούς μήνες, γιατί όλοι περιμένουν. Πάει ο Τσακαλώτος στην Αμερική κανονικά. Όταν πάει στην Αμερική ο Τσακαλώτος με το χουλιαράκι, τουλάχιστον κάποιες κινήσεις γίνονται για να δείξει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ούτε αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας που να πιστεύει ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα. Και μάλιστα του είπαν και ένα μυστικό, μπορώ να σου το πω κιόλας, ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Κάποια πολιτικά κείμενα που έγραψες με τους συναδέλφους υπουργούς και τους γραφειοκράτες δεν μας επηρεάζουν εμάς τις επενδυτικές μας αποφάσεις. Εμείς για να κρίνουμε αν θα βάλουμε τα λεφτά μας σε μια χώρα, βλέπουμε μπορεί να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, να αρχίσουν να ανοίγουν δουλειές ώστε να μπορούν να κυκλοφορεί το χρήμα. Αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο βλέπουμε. Και αναρωτιέμαι τώρα, εμείς εδώ στην καθημερινότητά μας βλέπουμε να κυκλοφορεί το χρήμα? Όχι βέβαια. Η αγορά, η οποία ξεκίνησε και εκπτώσεις ρίστον παρόδο, καταγράφει αρνητικό ρεκόρ εσόδων και τον προηγούμενο μήνα και τον προπροηγούμενο. Και υπάρχει μια απλή αιτία. Τελείωσαν οι κάρτες. Όλες οι αγορές που κάναμε μέχρι τώρα με πιστωτικές κάρτες έχουν φτάσει στα όρια τους. Τελειώσανε. Όλες οι κάρτες έχουν πιστωτικό όριο, ακόμα και το πιο πλούσιο. Πολύ δε μάλλον των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου. Δεν μπορούν πια να αγοράσουν με πιστωτική κάρτα και πολλές δόσεις. Και γι' αυτό βλέπεις ότι ενώ έχουμε
πραγματικά μεγάλες εκτόσεις στην αγορά, δεν έχουμε αντίστοιχη... Δεν υπάρχει τζίρος. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μένονται για τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως και οι κινητοποίησεις διαμαρτυρία σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Πάνος Καμένος, που παρά τις διαφωνίες θα παραστεί στη Σύνοδο, δέχεται τη στήριξη κυβερνητικών στελεχών, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που μιλάει για κοροϊδία. Τραμπούκους και παρακρατικούς χαρακτήρισε ο Νίκος Φίλης όσους συμμετέχουν στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, ανάβοντας νέες φωτιές. Για την πρόσκληση των Σκοπίων στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, την ώρα που κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνεχίζουν την αντιπαράθεση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και τη στάση των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και ενώ νέα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας διοργανώνονται, ο Νίκος Φίλης κάνει λόγο για τραμπούκους και παρακρατικούς. Τα προηγούμενα συλλαλητήρια του τελευταίου μήνα τα είδατε. Ήταν ομάδες τραμπούκων, φανατισμένων, οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με την εύλογη εθνική ανησυχία μεγάλης κατηγορίας συμπολιτών μας, οι οποίοι λειτουργούν ως θύλακες παρακρατικοί και δεν έχουν κανένα ντέρτη για το εθνικό πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία είχε μια στάση απόλυτα υπεύθυνη, δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια του Μακεδονικού. Δεν βγήκαμε αυτά τα ετερόκλητα πλήθη που λέτε εσείς να τα εκμεταλλευτούμε πολιτικά όπως κάνατε εσείς στην αντιπολίτευση. Στελέχη της κυβέρνησης δικαιολογούν την παρουσία Καμένου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ παρά τη διαφωνία του στο Σκοπιανό, με την αντιπολίτευση να μιλά για κοροϊδία από την πλευρά των δύο κυβερνητικών εταίρων. Εις πάσα περίπτωση, το δικαίωμα του βέτο που λέγαμε θα το χάσει η Ελλάδα στις 11 και 12 Ιουλίου. Με την υπογραφή και του Καμένου. Ναι, εξηγεί το λέω κύριος... διότι μας κοροϊδεύουν. Ναι, ναι. Απολύτως μπορεί να παραμένει. Είναι ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο. Είναι μια συμφωνία συγκεκριμένη, η οποία έχει ένα χρονοδιάγραμμα για τη θέση της σε ισχύ. Έχουμε ένα κυβερνητικό εταίρο, ο οποίος έχει διαφορετικές απόψεις σε επιμέρους ζητήματα, σε συγκεκριμένα ζητήματα. Και έτσι θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Συλλαλητήρια για τη Μακεδονία διοργανώθηκαν από τα Χανιά και το Ηράκλειο της Κρήτης μέχρι την Ασπροβάλτα και τα Κυρδίλια με μηχανοκίνητη πορεία, καθώς και στην Βεργίνα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, όπου μίλησε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και επιτέθηκε εναντίον του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Οι πολιτικοί μπορούν, το έχουν αποδείξει, να έχουν μια πιο υποκριτική συμπεριφορά. Όπως για παράδειγμα ο Περιφερειάρχης σας εδώ, που ως τότε επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούσε τη γραμμή Κώστα Καραμαλή για το Βουκουρέστι, δηλαδή σύνθετη ονομασία, και σήμερα δίνει αγώνα όχι απέναντι σε αυτή τη συμφωνία, αλλά απέναντι στη σύνθετη ονομασία. Οι πολιτικοί λοιπόν έχουν συνηθίσει τους πολίτες να είναι υποκριτές. Οι εκπρόσωποι των παραγωγικών δυνάμεων όμως ελπίζω πως όχι. Και εσείς το αποδεικνύετε. Δυστυχώς λοιπόν αυτό ήταν ο μεγάλος κίνδυνος για τα παράγωγα και για το όνομα Μακεδονία στα εμπορικά σήματα, που απετράπει, γιατί στη συμφωνία προβλέπεται η δημιουργία επιτροπής υπό τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, που θα λύσει οριστικά τα ζητήματα αυτά, προστατεύοντας την παραγωγή και τα προϊόντα της Μακεδονίας μας. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ακούω ότι αναλαμβάνεται πρωτοβουλία να συμβάλλεται σε κάθε επιχείρηση, είτε στη Μακεδονία, είτε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στο σύνολο της χώρας, που θέλει να προχωρήσει αξιοποιώντας το νομικό οπλοστάσιο για να διεκδικήσει αυτό το οποίο δικαιούται, την προστασία του ονόματος Μακεδονίας στα εμπορικά σήματα και τα παράγωγα αυτού. Όσοι λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κατανοούν το ότι η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί ποτέ να γίνει πρωτεύουσα των Βαλκανίων χωρίς λύση στο ονοματολογικό. Και εσείς πιστεύω πρώτοι το κατανοείτε. Όσοι γνωρίζουν από κοντά τις θέσεις και των δύο πλευρών στο τραπέζι διαπραγμάτευσης τα τελευταία 25 χρόνια. Και εσείς τις γνωρίζετε από κοντά. Όλοι λοιπόν αυτοί γνωρίζουν, και εσείς είστε μεταξύ αυτών που γνωρίζετε, ότι η συμφωνία αυτή είναι σε θετική κατεύθυνση. Και θα έλεγα ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει βρεθεί στα χέρια ελληνικής κυβέρνησης τα τελευταία 25 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό κατά βάθος το γνωρίζουν και όσοι επιχειρούν να ψαρέψουν στα θολά νερά του λαϊκισμού και της πατριδοκαπηλείας, μεταβάλλοντας απόψεις που είχαν εκφράσει στο πρόσφατο παρελθόν. Λοιπόν, Χρήστο, ξεκινώ από σένα. Το ζήτημα είναι ότι
παρά τα όσα λένε τα κυβερνητικά στελέχη, παρά τη λάσπη που ρίχνουν στους Έλληνες που διαμαρτύρονται, οι διαμαρτυρίες δεν κοπάζουν. Και μπορεί να υπάρχει μια διασπορά κινητοποιήσεων που πράγματι δεν είναι και πολύ πετυχημένες, ενώ σε σχέση με τα συλλαλητήρια της εκκίνησης αυτής της ιστορίας. Όμως βλέπουμε ότι ο κόσμος επιμένει κυρίως στο τόξο της Βορείου Ελλάδος να αντιδρά. Βλέπουμε ότι τα κυβερνητικά στελέχη αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στο να κυκλοφορήσουν ή να μιλήσουν σε συγκεντρώσεις και ότι αυτό εξαπλώνεται παρά τα αυτά και στην υπόλοιπη χώρα. Δεν ξέρω εγώ τώρα να σας πω πραγματικά ποια είναι η κατάλληλη λύση για τη Θεσσαλονίκη, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός, τι ώρα που μας τα έλεγε σήμερα και με μιλούσε με αυτό το ύφος των σοσιαλδημοκρατικών, της λογικής, το οποίο είναι τόσο μακριά. Καταρχάς, μιλούσε στο Hyatt, το ξενοδοχείο που είναι πολύ κοντά στο αεροδρόμιο και πολύ μακριά από την πόλη. Δηλαδή, εκεί που δεν μπορούσαν να το φτάσουν οι διαδηλωτές. Γιατί πραγματικά φοβάται πια. Οι παλιές καλές μέρες που πήγαινε στο κέντρο της πόλης και κυκλοφορούσε και χάιδευε γιαγιάκες, γιαγιούλες και τους υποσχόντανε καλύτερες μέρες, νομίζω ότι έχουν παρέλθει. Τώρα πήγε στο αεροδρόμιο, θα μιλήσει και θα φύγει. Το δεύτερο είναι ότι το πρόβλημα αυτής της συμφωνίας με τα Σκόπια είναι ότι έγινε μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, χρονικά και πολιτικά. Δεν είναι ότι δεν έπρεπε να δοθεί μια λύση. Φυσικά έπρεπε να δοθεί μια λύση και μπορεί να ήταν και η σύνθετη ονομασία μέρος αυτής της λύσης. Στην οποία ούτως ή άλλως συνεννούσε και η αντιπολίτευση. Απλώς έγινε επίσφευση μιας διαδικασίας άγνωστο ακόμα και ανετιολόγητα για ποιο λόγο. Μα ξέρουμε. Έτσι. Τώρα πια το ξέρουμε. Τώρα ξέρουμε, ναι, υποψιαζόμαστε, αλλά επισήμως δεν έχει καταγραφεί αυτό. Και δεν έχει αποτυπωθεί. Για τα Σκόπια πια είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Λέω την εκκίνηση της κουβέντας για να φτάσουμε σε αυτή. Η κουβέντα ήταν αυτή. Πήρε εντολή ο άνθρωπος από τους πλανητάρχες ώστε να κλείσει το θέμα αυτό προτού ξεκινήσει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Την πήρε την εντολή και την υλοποίησε την εντολή. Κόντρα στο κόμμα του, χωρίς να κάνει καν ούτε ένα υπουργικό συμβούλιο. Δεν πήρε ακόμα εντολή από το υπουργικό του συμβούλιο για το θέμα αυτό, παρά μόνο πρόσφατα που έκανε τις προάλλες. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, το ολοκλήρωσε και το έκανε. Τώρα, το τι ανταλλάγματα προσωπικά ή άλλα πήρε, θα το δούμε στον δρόμο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Θα το δείξει ιστορία, λες. Θα το μάθουμε αργότερα. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι αν δεν βιαζόταν να κλείσει αυτή τη συμφωνία μέσα στα χρονικά πλαίσια που του έθεσε ο Τραμπ και η Μέρκελ. Γιατί αυτοί οι δυο βιαζόντουσαν να τελειώσουν με το θέμα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, θα μπορούσε να είχε προσέξει λίγο περισσότερο τις λεπτομέρειες της γλώσσας και της εθνικότητας, να εξασφαλίσει ορισμένα ανταλλάγματα για τα εμπορικά δικαιώματα, την ονομασία των εμπορευμάτων και των προϊόντων μας και όλα αυτά κρατώντας το κλειδί του ΝΑΤΟ στα χέρια του. Αυτό ήταν το όπλο του. Αυτό θα μπορούσε να κάνει. Αντί να τα κάνει όλα αυτά, έκλεισε όπως μια συμφωνία για την οποία πανηγυρίζει ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός και σωστά πανηγυρίζει, γιατί ο άνθρωπος εκεί. Αυτό έχει... που ήθελε το πήρε. Ναι, και έχει και ένα εθνικό στόχο ο άνθρωπος. Εγώ αυτός ο άνθρωπος είναι... θεωρεί ότι είναι ο Καραμαλής των Σκοπίων αυτός. Πιστεύει ότι θα βάλει τη χώρα του στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη και θα γίνει ο εθνάρχης της επόμενης γενιάς. Δικαίωμά του. Πολιτικός είναι, αρχηγός είναι, εκλεγμένος είναι, έχει τα δικαιώματά του. Εμείς τι κάναμε. Εμείς εκχωρήσαμε όλες μας. Και δεσμεύσαμε τον τόπο σε μια συμφωνία η οποία δυστυχώς. Σε μια συμφωνία η οποία, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να είναι καλύτερη, θα μπορούσε να είναι λιγότερο καλή. Το θέμα όμως είναι το εξής. Ότι σίγουρα δεν διασφαλίζει επειδή βιάστηκε. Βιάστηκε να την κλείσει μέσα στα χρονικά περιθώρια που άλλοι είχαν θέσει. Είχαν τεθεί τα χρονικά περιθώρια έτσι ασφιχτικά όπως τα περιγράφει Νίκο Χιδίρογλου, ο Χρήστος Κόνστας. Από την άλλη, δεν ξέρω αν ένα μέρος το οποίο οδήγησε σε αυτή την απόφαση ήταν ιδεολειψία ή ήταν άγνοια των ιστορικών δεδομένων, γιατί δεν θα ξεχάσω το σοκ που προκάλεσε η σπουδή με τα μεγής της χαράς να αποδεχθεί την ονομασία Δημοκρατία του Ίλιντεν, το οποίο το πήρε πίσω φυσικά συνειδητοποιώντας το τι έφερνε στην πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε το ένα σκέλος τι κάνει η κυβέρνηση, η οποία τουλάχιστον έχει χαράξει μια γραμμή και έχει αποφασίσει να χαρακτηρίσει συλλήβδην τους Έλληνες σε ποσοστό άνω του 70%, όπως καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις που αντιδρούν ως ακροδεξιούς φασίστες και τραμπούκους. Από την άλλη πλευρά έχουμε και ένα άλμα λογικής που επιχειρείται από τον Πάνο Καμένο, ο οποίος λέει ότι πάει γιατί δεν είναι καθοριστική σημασία σε αυτή η σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και βέβαια μπορώ να δεχτώ. Ναι. Βλέπεις τι κάνει στη βρετανική σκηνή ο Μπόρις Τζόνσον, mm-hmm. τι κάνει ο υπουργός που παρετήθηκε, διαφωνεί με τον πρωθυπουργό του σε ένα κέριο θέμα, παρετούμε.
την ίδια ακριβώς. Ή κάτι άλλο, ότι έκανε ο Ζέχοφερ στην Μέρκελ για το μεταναστευτικό. Της είπε, σου δίνω διορία 3 μέρες για να τα αλλάξεις. Συγγνώμη που διέκοψα, αλλά ναι. Δηλαδή οι πολιτικοί, ναι. Αυτό κάνουν, λοιπόν, οι πολιτικοί άνδρες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, λοιπόν, και ο Πάνος Καμένος, ο οποίος θα πάει και θα επικυρώσει τη συμφωνία, μας λέει ότι δεν την επικυρώνει. Και θεωρεί ότι όλο αυτό μπορεί να γίνει πιστευτό ή αποδεκτό. Η ευθύνη που αναλαμβάνει ο κ. Πάνος Καμένος ως Υπουργός Άμυνας, γιατί ουσιαστικά αυτό συναλλάσσεται με το ΝΑΤΟ, είναι μεγάλη. Ουσιαστικά η Ελλάδα απεμπολεί το δικαίωμα του βέτο, όπως πολύ σωστά είπε ο Χρήστος προλίγου, και τι ουσιαστικά αποδέχεται την είσοδο του ΝΑΤΟ, η οποία είναι μη αναστρέψιμη. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Επειδή η είσοδος στο ΝΑΤΟ είναι μια εντελώς διαφορετική και είναι και μια γρήγορη διαδικασία σε σχέση με την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εκεί υπάρχουν δεκάδες κεφάλαια, τα οποία πρέπει να πληρούν τα Σκόπια τις προϋποθέσεις. Στα Σκόπια όλοι ξέρουμε ότι οι υποδομές δεν είναι καλές, ότι υπάρχει θέμα διαφθοράς, ότι η δημόσια διοίκηση είναι σε κατάσταση διάλυσης. Ενώ στο ΝΑΤΟ δεν είναι έτσι. Να δούμε πόσες χώρες έχουν ενταχθεί ή είναι σε κατάσταση, είναι σε καθεστώς ουσιαστικά έτοιμες να μπουν, και θα καταλάβουμε όλοι ότι στο ΝΑΤΟ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Το ΝΑΤΟ αυτό που θέλει για να σε βάλει μέσα είναι ένα στράτευμα και τη συνένεση όλων. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρουν. Όμως δεν μπορώ να ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν μπορεί, το ακούσαμε τώρα στο βίντεο, να λέει ότι δεν μπορεί να γίνει η πρωτεύουσα των Βαλκανίων χωρίς λύση στο ονοματολογικό. Αυτό όλοι καταλαβαίνουμε ότι το επιχείρημα είναι έολο. Και μάλιστα από τον επικεφαλής μιας κυβέρνησης, ο οποίος τα τρία, θυμίζουμε όλοι τι έγινε με την ίδρυψη Θεσσαλονίκης κτλ., δεν έχει κάνει τα 3 χρόνια τίποτα απολύτως για τη βελτίωση των υποδομών της πόλης. Είναι, Λίνα, αυτό που είπες. Δηλαδή είναι και ιδεολειψία και άγνοια η ανάληψη μιας τόσο μεγάλης ευθύνης από μια κυβέρνηση η οποία δεν ήταν έτοιμη και από τι φαίνεται. Και υποεκτίμησε και τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης. Ακριβώς. Και όχι μόνο. Είδατε τι είπε για τον. Και υποτίμησε και τους Έλληνες. Υποτίμησε την αξιωματική αντιπολίτευση, θεωρώντας ότι θα δεσμευτεί για θέσεις οι οποίες εκφράστηκαν προ-δεκαετίας υπό άλλες συνθήκες. Να τα πούμε αυτά. Δηλαδή δεν μπόρεσε να εκτιμήσει. Ούτε καν τη Νέα Δημοκρατία δεν γνωρίζει τα κόμματα της αντιπολίτευσης πώς αντιδρούν. Ακόμα και το ΚΚΕ, που έχει ένα τρόπον τεινά κατά την άποψή μου ένοχο παρελθόν στο θέμα λόγω της Πέμπτης Ολομέλειας, ήταν πολύ προσεκτικό στην Βουλή στις θέσεις που πήρε και στην απόσταση που πήρε από τον τρόπο που πήγε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΝ να λύσει το θέμα. Κάτι τελευταίο, Λίνα, αν μου επιτρέπεις, κάτι τελευταίο για τα συλλαλητήρια και τις τοποθετήσεις του κ. Κοντζιά. Πρώτον, το να κατηγορούν. Και του κ. Φίλη, όπως το παρακολουθήσαμε. Ναι, να κατηγορούν ανθρώπους καθημερινούς, απλούς, οι οποίοι αγαπούν την πατρίδα τους, έχουν μια ευαισθησία, προέρχονται από όλες τις τάξεις. Όλες τις ηλικιακές ομάδες, από όλα τα επαγγέλματα και οι οποίοι πλαισίων, και θα πω και κάτι άλλο, υπήρξαν συλλαλητήρια τα οποία ήταν πολυπληθή για τις πόλεις τα οποία γίνανε. Στην Κοζάνη προχθές έγινε χαμός, στην Αριδαία χαμός, στην Πέλα χαμός, να δούμε τι θα γίνει στη Βεργίνα. Στα περισσότερα συλλαλητήρια, στην Καβάλα, τα οποία είναι απανωτά στην Καβάλα, όπως και στις Σέρες που είναι απανωτά και πολυπληθή τα συλλαλητήρια. Είναι περίεργο να λέγεται ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν εκεί είναι ακροδεξιοί, είναι παρακρατικοί κτλ. Αποτελεί προσβολή σε Έλληνες πολίτες. Έχω την αίσθηση, Νίκο Χιδίρογλου. Έλλειψη σεβασμού απέναντί του. Έχω την αίσθηση πάντως, Νίκο Χιδίρογλου, ότι ακόμα και αυτή την ώρα που υπόκεινται, αν θες, και τα επίχειρα των επιλογών του στα κυβερνητικά στελέχη, δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι έχει προκληθεί στην κοινή γνώμη. Θεωρούν έτσι σκεφτόμενοι μικροκομματικά ότι το καλοκαίρι όλα αυτά θα τα κατασυγάσει και θα τα θάψει ζέστη και από Σεπτέμβριο έχει ο Θεός. Και αυτό είναι λάθος. Και αυτό είναι λάθος, διότι ο Έλληνας αισθάνεται ότι έχει προσβληθεί. Και κυρίως γνωρίζοντας την ψυχολογία της Βορείου Ελλάδος, της Μακεδονίας, εγώ υπογράφω ότι αυτό δεν θα πέσει και δεν θα ξεχαστεί και ότι θα έχουμε τα ίδια και από Σεπτέμβριο, ενδεχομένως με την ίδια ένταση. Να σας πω λίγο το ρεπορτάζ, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζει ένα πολύ μεγάλο σοου το Σεπτέμβριο στην έκθεση Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια του Αμερικανικού παράγοντα. Είναι η πρώτη φορά που 36 από τις μεγαλύτερες αμερικανικές επιχειρήσεις παγκοσμίως, η Cisco, η Facebook, το Google, η Microsoft, η IBM, η Hewlett Packard, οι πιο μεγάλες βιομηχανίες της Αμερικής, όχι μόνο θα έχουν παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, αλλά θα ρίξουν και πάρα πολλά χρήματα, πρωτοφανώς μεγάλα ποσά, για να παρουσιάσουν τα επιτεύγματά τους, τις δραστηριότητές τους σε πανβαλκανικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα πολύ μεγάλο σοου, το οποίο δεν έχει ξαναδεί η Θεσσαλονίκη. Και ταυτόχρονα ο κύριος Τσίπρας ονειρεύεται ότι θα εκφωνήσει την ομιλία του ανάμεσα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον Mike Pence, και τον υπουργό εμπορίου, τον Wilbur Ross.
Αν συμβεί αυτό που όλα δείχνουν και σας διαβεβαιώ, το ρεπορτάζ που έχω κάνει είναι αρκετά αξιόπιστο, φαίνεται ότι θα γίνει. Φαίνεται ότι έτσι θα γίνει και θα είναι και η πρώτη μεγάλη εκδήλωση μετά την. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας ισχυρός συμβολισμός και μια πολύ δυνατή εικόνα. Ναι, έτσι. Στο σημείο αυτό είναι το πρώτο αντάλλαγμα. Mm-hmm. Έτσι, λέγαμε για τα ανταλλάγματα. Έκανε τη δουλειά του on time, δηλαδή στη χρονικό περιορισμό που του έθεσε ο Τραμπ, λίγο πριν από την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Άρα έχετε κλείσει. Η ώρα της ανταμοιβής. Και λες. Τώρα βλέπουμε εμπράκτως. Έχετε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Εντάξει, αλλά είναι τιμόμενη χώρα οι ΗΠΑ στην έκθεση. Συγγνώμη, παραλαμβάνω. Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Μάλιστα. Έτσι, δεν είναι, και επαναλαμβάνω. Δεν είναι ένα τυχαίο 30, πρόσωπο, προφανώς. 36 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του πλανήτη με πάρα πολλά λεφτά τα οποία θα εντυπωσιάζει τους Θεσσαλονικείς. Έχω μια αίσθηση ότι θα τύχουν θερμότατης υποδοχής. Μου επιτρέπετε ένα σχόλιο ναι, εδώ και να πούμε ότι αυτό δείχνει και τη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Κόνστα και Λίνα Κλήτου. Δηλαδή η μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ από ένα αντισυστημικό κόμμα, όπου κάποτε τα στελέχη του φωνάζαν έξω από την Αμερικανική πρεσβεία φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, σήμερα εξελίσσεται σε ένα κόμμα το οποίο απολαμβάνει τη απόλυτη στήριξη του διεθνούς παράγοντα. Η κύρκη της εξουσίας, αγαπητέ μου, είναι πολύ ισχυρή. Αν σας πω το τι γίνεται με το ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο που διοργανώνει όλη αυτή την υπόθεση, πόσες δυσκολίες συναντά από απίθανα προβλήματα που οι αριστερούλιδες υπουργοί της κυβέρνησης εμποδίζουν, θα εκπλαγείτε. Τα μεσαία και κατώτερα δηλαδή, στελέχη που απαρτίζουν, στελεχώνουν τον κρατικό μηχανισμό. Υπάρχει παρασκήνιο που δεν θέλει η Google να ανακοινώσει ένα μεγάλο πρόγραμμα για την πολιτιστική κληρονομιά και για τα μουσεία, μάλιστα. Γιατί αυτό μπορεί να επηρεάσει την εκπαίδευση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Ο Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν ορκίστηκε για μια νέα θητεία ενισχυμένων εξουσιών και διάρκειας 5 ετών στον προεδρικό θόκο της Τουρκίας, όπως μετέδωσαν τα πρακτορία ειδήσεων Reuters και το γαλλικό πρακτορείο. Ορκίστηκε ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, όπου δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων να προασπιστεί τις αρχές της κοσμικής Τουρκίας που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και να εκπληρώσει τα καθήκοντά του με τρόπο αμερόληπτο. Κατά την άφηξή του στο τουρκικό κοινοβούλιο, τον Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίον συνόδευε η σύζυγός του Εμινέ, υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα οι βουλευτές της συμμαχίας του. Στο Προεδρικό Μέγαρο στήθηκε μεγάλη φιέστα με μια εορταστική φαντασμαγορική εκδήλωση για 3.000 προσκεκλημένους, ανάμεσά τους 22 προέδρους και 28 πρωθυπουργούς, με τους κορυφαίους ηγέτες ωστόσο, όπως ο Τραμπ, ο Πούτιν και η Μέρκελ, να μην παρίστανται. Λίγα 24 ώρα μετά την ορκομοσία του Τούρκου Προέδρου, ο Αλέξης Τσίπρας και Ταγίπ Ερντογάν θα έχουν την πρώτη του συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, που ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα θέσει εκ νέου το θέμα της παράνομης κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Το πρωί, συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κράτησή τους πραγματοποίησαν έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη μέλη της κίνησης Ελληνίδες Μάνες. Κρατώντας φωτογραφίες των δύο στρατιωτικών, ζήτησαν την αποφυλάκησή τους, ενώ το αίτημά τους για συνάντηση με τον Τούρκο πρόξενο δεν έγινε δεκτό. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ την Τετάρτη και την Πέμπτη διαμηνεί η κυβέρνηση ότι ο Πρωθυπουργός θα θέσει επιτάπητο στο θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε όλες τις επαφές του. Εκεί λοιπόν στις Βρυξέλλες ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει την ευκαιρία να το συζητήσει το θέμα εκ νέου και με τον Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο αναμένεται να συναντηθεί στο περιθώριο της Συνόδου, κάτι βέβαια που έγινε και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του, προκειμένου να τον συγχαρεί για την επανεκλογή του. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώτης Κουβέλης, σχολιάζοντας την επιστολή της Άγκυρας προς τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, όπου συσχετίζεται και επίσημα πλέον η υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών με τους 8 Τούρκους, τόνισε ότι είναι απαράδεκτη επιλογή και πρόταση. Ο οποιοσδήποτε συμψηφισμός επιχειρείται από την πλευρά της Τουρκίας και ειδικότερα από τον κύριο Ερντογάν είναι όλος επιοικώς απαράδεκτος και ασυγχώρητος, με την έννοια ότι οι δύο στρατιωτικοί μας, εκτός των άλλων και πέρα από τα στοιχεία που συγκροτούν το συγκεκριμένο περιστατικό, είναι ταυτόχρονα και στρατιωτικοί του ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, κόντρα ξεκίνησε ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή την απόφαση του Μαξίμου να πάει μόνο Έλληνας πρόξενος στην ορκομοσία Ερντογάν και την αντίστοιχη πρωτοβουλία της Δώρας Μπακογιάννη να παραστεί, ενώ η Νέα Δημοκρατία προαναγγέλει κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες για το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις. Δεν θα μπορούμε να πάρουμε πίσω τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, εάν δεν μιλάμε τον Ερντογάν. Εκτός να σκοπεύω να κάνουμε εισβολή στην Τουρκία και να κατακτήσουμε την Αδριανούπολη. Αυτό που μπορεί η χώρα να κάνει και κάνει είναι να επιμένει και να ενημερώνει και να πιέζει
τους μεγάλους θεσμικούς παίχτες και παράγοντες. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι, προκειμένου να καταφέρουμε να πάρουμε πίσω τα παιδιά μας. Πρέπει να συνεχίσουμε εντατικά να θέσουμε το ζήτημα. Σύγκεντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη μέλη της ομάδας Ελληνίδες Μάνες. Συγκεντρώθηκαν έπειτα από διαδικτυακό κάλεσμα για να διαμαρτυρηθούν για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, Άγγελο Μητρετώδη και Δημήτρη Κούκλατζη, κρατώντας φωτογραφίες τους και απαιτώντας την άμεση αποφυλάκησή τους, ενώ ζήτησαν και συνάντηση με τον Τούρκο πρόξενο, ο οποίος αρνήθηκε το αίτημα. Μένουμε στην Τουρκία. 24 νεκροί και περισσότεροι από 100 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που έγινε στην βορειοδυτική χώρα. Εν μέσω σφοδρών βροχοπτώσεων και κατολιστήσεων, 6 βαγόνια τρένου που πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη εκτροχιάστηκαν, δημιουργώντας ένα εφιαλτικό σκηνικό. Ένα πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα συγκλώνησε την βορειοδυτική Τουρκία. Στους 24 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον εκτροχιασμό του τρένου στην περιοχή Τεκίρντα, ενώ περισσότεροι από 100 επιβάτες τραυματίστηκαν. Η αμαξοστοιχεία με 360 περίπου επιβάτες είχε ξεκινήσει από το Καπίκουλε στα σύνορα με τη Βουλγαρία και μετέβαινε στην Κωνσταντινούπολη, όταν 6 από τα βαγόνια της αμαξοστοιχείας εκτροχιάστηκαν μετά από σφοδρή βροχόπτωση. Μέλη των πρώτων βοηθειών, ακολουθώντας τις γραμμές, επιχειρούν να φτάσουν στο σημείο του συμβάντος, ενώ κινητοποιήθηκαν και ελικόπτερα, με τον Ταγί Περντογάν να στέλνει συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις έχουμε στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί όπου ο Μπόρις Τζόνσον ακολούθησε τον υπουργό Brexit David Davis και τον υφυπουργό του, υποβάλλοντας την παρέτησή του από την θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Οι δύο ένθερμοι υποστηρικτές του Brexit έλαβαν την απόφαση μετά από την υιοθέτηση από το Υπουργικό Συμβούλιο της πρότασης May για μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Παρά την ικανοποίηση που εξέφρασε η Τερέζα May για τη συμφωνία, αυτή γρήγορα απορρίφθηκε από τους θερμούς υποστηρικτές του Brexit ως τεράστια επαναχώρηση προς ένα μαλακό διαζύγιο. Οι παραιτήσεις εντείνουν την πίεση στη Βρετανίδα Πρωθυπουργό, καθιστώντας πιο πιθανή μια πρωτοβουλία βουλευτών να επιδιώξουν πρόταση μομφής εις βάρος της. Μετά από τη χθεσινοβραδινή παραίτηση Davis, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μαργαρίτη Χινάς, δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες είναι ούτως ή άλλως έτοιμες για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων ανεξαρτήτως προσώπων. Ο Ντόναλντ Τούσκ σχολίασε καυστικά ότι οι πολιτικοί έρχονται και παρέρχονται, αλλά τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει για τον κόσμο παραμένουν, εκφράζοντας λύπη που μαζί με τους Davis και Johnson δεν έφυγε και η ιδέα του Brexit, αλλά ποιος ξέρει, πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο Πάτη Σπηλιωτοπούλου και στη συνέχεια η εκπομπή Παρεμβάσεις. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.